εντυπωσιακές διελεύσεις των γαλλικών Ραφάλ και των ελληνικών Μοιράζ στην 114 πτέρυγα μάχης στην Τανάγρα, ολοκληρώθηκε η συνεκπαίδευση Ελλάδας και Γαλλίας. Η άσκηση αυτή είναι μια εξέχουσα ευκαιρία για τις δύο χώρες να έρθουν πιο κοντά και να αναπτύξουν τρόπους προσέγγισης σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο και επιπλέον να στείλουν ένα σαφές μήνυμα της αποτρεπτικής μας δύναμης. Basically, we share the same vision. Security in this part of the world is key for the whole European continent. Για δύο ημέρες, τέσσερα Ραφάλ πραγματοποίησαν στους ελληνικούς εθέρες κοινές ασκήσεις με ελληνικά μαχητικά. Στα σενάρια των ασκήσεων περιλαμβάνονταν αερομαχίες και προσβολές ναυτικών μονάδων και χρυσαίων στόχων. A lot of capabilities. It can manage air-to-air mission, air-to-ground mission. It can carry cruise missile. I think it's a game changer. Σε λίγους μήνες από εδώ, την Τανάγρα, την 114 πτέρυγα μάχης, θα επιχειρούν τα πρώτα γαλλικά αεροσκάφη Ραφάλ που πρόσφατα απέκτησε η χώρα μας. Πρόκειται για πολλαπλασιαστή ισχύος. Είναι ένα αεροσκάφος με δυνατότητες αντίστοιχες δεν υπάρχουν γύρω στην περιοχή μας. Οπότε είναι το κάτι διαφορετικό. Θα αυξήσει σίγουρα την αποτρεπτική ικανότητα της πολεμικής αεροπορίας. Το highlight όμως της ελληνογαλλικής συνεκπαίδευσης ήταν ο εναέριος ανεφοδιασμός των μαχητικών από το υπτάμενο τάνκερ που διαθέτει στις τάξεις της η γαλλική πολεμική αεροπορία. It was an outstanding welcome for us, so we thank all the Greek forces for that, and we'll be more than happy to be back here if necessary. Μια μικρή γεύση από το πιλωτήριο του Ραφάλ πήρε τόσο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όσο και ο Αρχηγός ΓΕΦΑ.